Πώς είδα τον αγώνα? Καταρχήν, χαίρομαι ιδιαίτερα που πριν από μένα μίλησε ο συνάδελφος και είπε πολλά σημαντικά πράγματα, κάποια που συμφωνώ και κάποια που διαφωνώ κάθετα. Για παράδειγμα, το δίκαιο αποτέλεσμα διαφωνώ κάθετα. Το ότι δυσκολεύτηκαν να κερδίσουν συμφωνώ απόλυτα. Το ότι ο τρόπος παιχνιδιού τους και η προσέγγιση τους ήταν μονόπλευρη, με μεγάλες μεταβιβάσεις, πηγαίνοντας στο παιχνίδι σε μονομαχίες, θα συμφωνήσω επίσης. Αυτό που μένει, αν με ρωτάτε, σε μένα προσωπικά και ξέρω και στα παιδιά, γιατί ήδη μιλήσαμε μέσα στα ποτήρια, είναι το γεγονός ότι παρότι κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια ουσίας, και όταν λέω ουσίας εννοώ από τακτικής άποψης, δεν μπορέσαμε να χαρούμε τους 3 βαθμούς της νίκης. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε αυτό, τελείωσε το παιχνίδι, αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να ευχαριστήσω καταρχήν και εσάς που είστε εδώ, αλλά και τον κόσμο που ήρθε να μας υποστηρίξει στην πρεμιέρα, ιστορική πρεμιέρα για το Σύλλογο. Πραγματικά είναι συγκινητικό να έχεις βοήθεια από τον κόσμο. Είναι συγκινητικό που είδαμε τον κόσμο που ήταν εδώ. Θέλουμε να δούμε και άλλο κόσμο στη συνέχεια, γιατί μας δίνει και εμάς μια έξτρα όθηση να προσπαθήσουμε να τους κάνουμε και αυτούς να αισθανθούν υπερήφανοι, γιατί εκπροσωπούμε όλο τον όνομα. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, για μένα προσωπικά, ναι, θα ήταν να νικήσω. Για μένα προσωπικά θα ήταν να νικήσω. Δεν θεωρώ ότι ο αντίπαλος μας απείλησε περισσότερο από ό,τι απειλήσαμε εμείς αυτόν.